Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΟΑΝ. Είμαι ο Γιάννης Μούτσιος. Οι ειδήσεις σε τίτλους. Άγωνας δρόμου των διασωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια καταφυγίου που στεγαζόταν σε θέατρο στη Μαριούπολη. Τραγική ηρωνία, η ένδειξη παιδιά στα ρωσικά έξω από το καταφύγιο. Ανεβαίνει το θερμόμετρο σε σχέση με Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας, έτοιμη να ανακόψει κάθε βοήθεια από την Κίνα προς τη Ρωσία ή Ουάσιγκτον. Τσουχτερός μάρτυρος με μικρή ανακούφιση των ευπαθών ομάδων με τις ενισχύσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νέες ενισχύσεις για τους λογαριασμούς ρεύματος. Στο ίδιο τροπάριο, η Τουρκία ζητά στην εκμετάλλευση του Αιγαίου με τα τουρκικά μαχητικά όμως να μπαινοβγαίνουν στο ελληνικό FIR. Κυρίες και κύριοι, πόλεμος νεύρων και αγώνας αντοχής και επιβίωσης είναι η καθημερινότητα στην Ουκρανία με τα ρωσικά χτυπήματα να πλήττουν τις μεγάλες πόλεις χωρίς σταματημό. Ο αριθμός των τραυματιών και των νεκρών στο θέατρο καταφύγιο στη Μαριούπολη παραμένει άγνωστος, με τους διασώστες να αναζητούν εν αγωνίως κάποιον ζωντανό στα συντρίμμια. Η Μαριούπολη φλέγεται. Το σφυροκόπημα στον αστικό ιστό της πόλης δεν έχει τέλος. Το θέατρο στο κέντρο της Μαριούπολης χτυπήθηκε εχθές από ρωσική βόμβα, λένε οι Ουκρανοί. У Маріуполі, у блокадному Маріуполі, російська авіація цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі міста. Там ховалися від обстрілів сотні людей. Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν πως έξω από το θέατρο η λέξη «παιδιά» είναι ευδιάκριτα γραμμένη. Αυτό δεν απέτρεψε ακόμη ένα χτύπημα κατά αμάχων. Ο Δήμος της πόλης τονίζει πως το υπόγειο του κτηρίου άντεξε και πως πιθανότατα μέσα στο θέατρο υπήρχαν 500 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες και μικρά παιδιά. Οι πρώτες πληροφορίες μετά το χτύπημα εχθές έκαναν λόγο για περισσότερους από 1000 ανθρώπους. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι κατάφεραν να φύγουν πριν η βόμβα ισοπεδώσει το κτίριο. Η Μόσχα αρνείται κατηγορηματικά πως χτυπά αμάχους. Ну, за все случившееся в Мариуполе, в частности, в контексте подрыва здания драматического театра, естественно, киевский режим сразу же попытался возложить на российских военных, которые в его представлении якобы сбросили авиабомбу на здание театра. Ну, конечно, это ложь. Τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν ακόμη δώσει λεπτομέρειες για το πόσοι έχουν χάσει τη ζωή τους και πόσοι έχουν βρει ασφαλές καταφύγιο, καθώς οι βομβαρδισμοί είναι συνεχείς. Το μεγάλο ουκρανικό λιμάνι στην Αζοφική θάλασσα μετατρέπεται σε πολυφάντασμα. Τα πτώματα αμάχων κοίτονται στους δρόμους σκεπασμένα πρόχειρα με κάποια κουρέλια. Το τάγμα των Αζόφ, που έχει μείνει να υπερασπίζεται χωρίς υποστήριξη την πόλη, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στους εισβόλεις. Я знаю лише одне. Ми не збираємось пробачати цим нелюдам те, що вони роблять з Україною. Я хочу, щоб весь світ почув. Маріуполь – це Україна. Την ημέρα που ξεκίνησε η πολιορκία της Μαριούπολης, ο Δήμος αναφέρει πως στην πόλη βρίσκονταν περίπου 400.000 άνθρωποι. Μέσω των ανθρωπιστικών διαδρόμων τις τελευταίες ημέρες έχουν καταφέρει να φύγουν με δικά τους μέσα, περίπου 30.000. Τεράστιες είναι οι ουρές που σχηματίζουν στα δυτικά της πόλης αυτοκίνητα γεμάτα γυναίκες και παιδιά, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν εχθές, μεταξύ αυτών 3 παιδιά, όταν κομβόι αμάχων δέχθηκε πυρά. Τους ελέγχους πλέον έχουν αναλάβει μέλη των ρωσόφωνων δυνάμεων από τον Ντομπάς. Με τις ρωσικές και ρωσόφωνες δυνάμεις να πολιορκούν τη Μαριούπολη, εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδες, το 80% των υποδομών και των κατοικιών έχουν μετατραπεί σε συντρίμμια. Η πόλη δεν έχει ρεύμα και νερό, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή κατηγορούν τους Ρώσους πως δεν επιτρέπουν σε φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια να μπουν στην πόλη. Μεγάλο τμήμα του εμπορικού τομέα στο λιμάνι της πόλης έχει γίνει στάχτη. Ο Δήμος αναφέρει πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σήμερα καταλάβει ολόκληρο το δυτικό τομέα της πόλης.
Οι εικόνες λοιπόν τις οποίες μόλις είδατε αποτελούν ουσιαστικά την καθημερινότητα και όχι την εξαίρεση στον κανόνα. Πάμε τώρα στο Μαρίνο Αλιφέρη, ο οποίος είναι στο Κίεβο, γιατί Μαρίνε νωρίτερα μάθαμε τελικά ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο επιβλήθηκε αυτή η 36-ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Ναι, πέρα από τους βομβαρδισμούς οι οποίοι είναι συνεχείς εδώ στο Κίεβο, τα τελευταία 24 ώρα, είναι πολύ πιθανό η συγκεκριμένη απαγόρευση να έγινε και έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί μια μεγάλη επιχείρηση των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, έτσι ώστε να εξουδετερωθεί ένας πολύ μεγάλος πυρήνας Ρώσων κατασκόπων, Ρώσων σαμποτέρ μέσα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Μάλιστα. Είναι λοιπόν μια μυστική επιχείρηση, η οποία η διάρκεια της, να σου πω Γιάννη, ήταν 7 ώρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ξεκίνησε τα μεσάνυχτα και τελείωσε στις 7 η ώρα το πρωί. Μπορούμε να βλέπουμε, παρακαλώ, και τις κάρτες εμείς, ενώ ο συνάδελφος μας τα περιγράφει. Ναι, Μαρίνε. Βεβαίως. Σε αυτήν την επιχείρηση συμμετείχαν οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, ειδικά εκπαιδευμένοι κομμάντος του στρατού, οι οποίοι πραγματοποίησαν, για να σου πω, εφόδους σε αρκετά σπίτια και διαμερίσματα του Κιέβου. 105, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είναι οι συλλήψεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί. Πρόκειται και για Ρώσους αλλά και για Ουκρανούς. Άρα λοιπόν ήταν άτομα αυτά τα οποία είτε είχαν παρεσφρήσει μέσα στο Κίεβο, είτε κατάφεραν να. Είτε παρέμεναν εκεί από την αρχή και ενεργοποιήθηκαν τη στιγμή που χρειαζόταν προκειμένου να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. Ναι, και φαίνεται ότι είχαν καταφέρει να μπουν μέσα στο Κίεβο το τελευταίο τρίμηνο. Ακόμα πριν δηλαδή καν ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας. Είχαν ο καθένας τους διαφορετικό ρόλο σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Άλλοι ήταν ειδικά εκπαιδευμένοι ελεύθεροι σκοπευτές. Ο ρόλος τους ξεκάθαρος, όταν θα δοθεί εντολή, θα εξουδετερώσετε σημαντικά πρόσωπα της Ουκρανικής, του Ουκρανικού κράτους, του στρατού. Του πυλώνα, ό,τι χρειάζεται για να γίνει αυτή η επιχείρηση, σωστά. Ακριβώς. Άλλος είχε το ρόλο του πληροφοριοδότη. Σαν πολίτης περπατούσε στον δρόμο, έβλεπε τα μέτρα που λαμβάνουν οι Ουκρανοί, ενημέρωνε συνεχώς για τα καινούργια σημεία ελέγχου, για τα καινούργια γραμμές άμυνας που σύρονταν μέσα στο Κίεβο, έτσι ώστε να έχουν σαφή εικόνα εάν γίνει κάποια εισβολή. Και ο τρίτος ρόλος ήταν οι σαμποτέρ, να προκαλέσουν κάποιο χτύπημα και ταυτόχρονα να αποσπάσουν δυνάμεις από το σημείο που θα γινόταν κάποια ενδεχόμενη ρωσική εισβολή. Ό,τι ξέρουμε δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια τα πραγματοποιούσαν σε αμποτάζ. Μαρίνε, νωρίτερα υπήρξε μια πληροφορία σε αυτές τις γραμμές πληροφόρησης που είπε το Telegram από την πλευρά κυρίως των ρωσικών δυνάμεων, και μάλιστα εκεί ευχαριστούσαν τους όσους βοηθούν πλέον με πληροφορίες, προκειμένου οι ρωσικές δυνάμεις να επιφέρουν πλήγμα κατά των ουκρανικών δυνάμεων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, προφανώς υπάρχει ένας σχετισμός και αυτής των ευχαριστειών, των ευσήμων που έχουν στείλει οι ρωσικές δυνάμεις προς εκείνους οι οποίοι ενδεχομένως ακόμη δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Μπορεί να παραμένουν σε υπνώσεις που λέμε στην Ουκρανία. Ακριβώς, ναι. Και, εντάξει, τώρα νομίζω είναι η δεύτερη επιχείρηση που γίνεται κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία στο Κίεβο για να εξετρωθούν σαμποτέρ. Πιθανότατα όλο και κάποιος θα υπάρξουν και άλλες. Να μην έχει ξεφύγει. Μάλιστα. Να έχει ξεφύγει από αυτή την επιχείρηση. Ωστόσο νιώθουν πολύ καλά με αυτή την ενέργεια που έγινε. Έχουν καταφέρει να απενεργοποιήσουν ένα πολύ ισχυρό όπλο που είχε στη διάθεσή της η Ρωσία σε αυτή την εισβολή. Τώρα νωρίτερα, 7 η ώρα το πρωί σήμερα, έληξε η απαγόρευση κυκλοφορίας και όλοι οι συνάδελφοι και οι τεχνικοί και οι δημοσιογράφοι βγήκατε στον δρόμο και αντικρίσατε όμως ορισμένα πλήγματα τα οποία έγιναν απέναντι στον άμαχο πληθυσμό σε πολυκατοικίες συγκεκριμένα. Αν εξαιρέσουμε ένα χτύπημα από την Δευτέρα, όλα τα άλλα τα χτυπήματα, Γιάννη, δυστυχώς είναι με στόχους αμάχους, συνεχώς μεγαλώνει η λίστα, ανάμεσα στους νεκρούς είναι και παιδιά. Σήμερα πήγαμε σε τρία σημεία, αλλά κυρίως στα δύο είχαμε νεκρούς και στις δύο περιπτώσεις ήταν δύο γυναίκες. Τις χαρακτηριστικές εικόνες με τον γιο της γυναίκας αυτής να κλαίει μπροστά στο πατέρα του. Και γενικότερα τα χτυπήματα αυτά είναι από ρωσικά βλήματα, να το ξεκαθαρίσουμε. Οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι οι πύραυλοι που στέλνουμε είναι για να πέσουν σε στρατιωτικούς στόχους ή όπου αλλού έχουν επιλέξει, όχι σε άμαχους. Αλλά τι σημαίνει αυτό, ότι οι Ουκρανοί δεν πρέπει να προσπαθήσουν να καταρρύψουν αυτά τα βλήματα? Να πούνε εντάξει,
καλοδεχόμενοι οι πυραυλοί. Και κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας αναχαίωσης των πυράβλων, καταλήγουν να πέφτουν πάνω σε άμαχους, μεγαλώνοντας αυτή την αιματοδαμένη λίστα. Μαρίνε... Είναι ένας πόλεμος νεύρων, ο οποίος θα συνεχιστεί, και ένας πόλεμος ο οποίος δυστυχώς έχει πάρα πολλά θύματα ήδη. Μαρίνε, να σε ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά και βεβαίως να μεταφέρουμε και τις συμπάθειες στους συναδέλφους, οι οποίοι καθημερινά δίνεται το δικό σας αγώνα για να έχουμε την ενημέρωση εμείς εδώ στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, πάμε λοιπόν να δούμε όσα συνέβησαν από το πρωί με τις εικόνες αυτές από το Κίεβο που συγκλονίζουν. Η ιδιαίτερη όμως αίσθηση προκαλεί η εικόνα ενός άνδρα που κλαίει πάνω από την σωρό της μητέρας του που σκοτώθηκε σήμερα το πρωί όταν θράσματα του πυράβλου που καταρρίφθηκε από την Ουκρανική αεράμινα κατέληξαν πάνω σε μια ακόμη πολυκατοικία με αμάχους. Γονατίζει μπροστά στη σωρό της μητέρας του. Στη γυναίκα που τον μεγάλωσε και τον ανέθρεψε. Τα ξημερώματα μια ρωσική ρουκέτα χτύπησε την πολυκατοικία που έμενε και της πήρε τη ζωή. Η αστυνομία μαζεύει τη σωρό της και τοποθετεί ένα πρόχειρο χαρτί με το όνομά της στο δεξί της καρπό. Το μεταλλικό αντικείμενο που βλέπετε στα αριστερά μου είναι ότι έχει απομείνει από το ρωσικό πύραυλο που κατέληξε σήμερα το πρωί σε μία ακόμη πολυκατοικία εδώ στο Κίεβο, σκορπίζοντας το θάνατο με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της. Наверное, снаряд попал. Я не военный, я не знаю. Очень мощный взрыв был. Вылетели окна. Так что все живы, все здоровы. Так что слава Богу. Ο απολογισμός τραγικός. Μία γυναίκα νεκρή, τρεις τραυματίες, δεκάδες άστεγοι. Γύρω από την πολυκατοικία, δεκάδες συντρίμμια από το ρωσικό πύραυλο. Η αστυνομία σκανάρει και συλλέγει στοιχεία από την περιοχή. The first explosion was somewhere around, so wake up and go to the corridor and after that was the explosion in our house. I wasn't damaged in because of the glass. Λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι, νέες επιθέσεις και εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά σε κατοικημένες περιοχές στα δυτικά του Κιέβου. Αυτή τη στιγμή εδώ στην είσοδο, στη δυτική είσοδο του Κιέβου, κοντά στο Ιρπίν, πραγματικά μια κόλαση φωτιάς. Στόχος, οι αποθήκες ενός εργοστασίου. Μια ρουκέτα έπεσε εδώ μέσα στις αποθήκες, βλέπετε η φωτιά είναι τεράστια, βλέπετε εδώ καπνός, εδώ είναι αποθήκες. Πραγματικά είναι τεράστια η φωτιά. Από τα ξημερώματα, Ουκρανοί πυροσβέστες ανοίγουν τις πόρτες όλων των διαμερισμάτων της βομβαρδισμένης πολυκατοικίας που ακόμα σιγοκαίει. Ψάχνουν στα συντρίμια για διασωθέντες και εγκλωβισμένους. Τους βοηθούν να βγουν με ασφάλεια από τα ερείπια. Σε μια βαλίτσα, σε ένα σεντόνι, προσπαθούν να μεταφέρουν τα ελάχιστα υπάρχοντά τους. Ой, даже не могу. Да, переживаю за семью, да и все, ну, больше как бы. Αμέσως μετά τη λήξη απαγόρευσης κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ο ανταποκριτής του Μέγκα Μαρίνος Αλιφέρης κατέγραψε τα χτυπήματα των Ρώσων στα προάστια του Κιέβου. Ένα ακόμη χτύπημα σε βάρος των αμάχων την 22η ημέρα του πολέμου. Βρισκόμαστε στο σπίτι ενός ηλικιωμένου. Όπως βλέπετε, τα πάντα έχουν καταστραφεί. Μία οβίδα κατέληξε εδώ. Από θαύμα, 83χρονος σώθηκε. Από την έκρηξη, στη συνέχεια προκλήθηκε διαρροή στους αγωγούς του φυσικού αερίου και από εκεί ακόμη μεγαλύτερη ανάφλεξη, προκαλώντας ζημιές και σε άλλα σπίτια της περιοχής. Η φρίκη του πολέμου και το δράμα των αμάχων συνεχίζεται. Όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν από τα τυφλά χτυπήματα είναι αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν την πόλη. Αρκετοί θα πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς. Και άλλοι θα μείνουν μέχρι τέλους για να δώσουν την τελική μάχη. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίδονται σε ένα διπλωματικό μαραθώνιο προκειμένου η Ουάσιγκτον να σταματήσει οποιαδήποτε πιθανή βοήθεια το Πεκίνο μπορεί να δώσει προς τη Ρωσία. Αύριο όμως θα υπάρξει και μια κρίσιμη επικοινωνία του Τζο Μπάιντεν με τον πρόεδρο της Κίνας, τον Σι Τζινπίνγκ. Πάμε λοιπόν στον Πέτρο Κασφίκη να μας πει περισσότερα για αυτή την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτείων. Γιάννη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Λευκός Οίκος λένε επίσημα ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν πώς να διαχειριστούν καλύτερα τον ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των δύο κρατών, αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όλα όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον ανησυχεί ιδιαίτερα ότι η Κίνα ενδέχεται να βοηθήσει τη Ρωσία
να παρακάμψει τις κυρώσεις τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο πρόεδρος Biden θα μεταφέρει